Καλησπέρα. Καλησπέρα στο δεύτερο μέρος εκπομπής, στην εκπομπή Χωρίς Χρώμα. Να δείξουμε ανθρώπους. Ανθρώπους που έχουν απασχολήσει την ελληνική επικαιρότητα με την πλούσια κοινωνική τους δράση. Ένα τέτοιον άνθρωπο και μάλιστα πολιτικό έχουμε σήμερα με πλούσιο κοινωνικό έργο και δράση. Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε marketing με εξειδίκευση στην επικοινωνία, ανώτερο στέλεχος επί 10 χρόνια μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας. Το Σεπτέμβριο του 2015 εκλέγεται βουλευτής της Ένωσης Κεντρών στην Αλφα Αθηνών. Τον Νοέμβριο του 2016 εκλέγεται παμψηφί ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος και τον Νοέμβριο του 2017 είναι ο νεότερος αντιπρόεδρος της Βουλής. Πρόκειται για τον βουλευτή της Αλφα Αθηνών της Ένωσης Κεντρών, τον Μάριο Γεωργιάδη, που σήμερα είναι καλεσμένος εδώ στην εκπομπή Χωρίς Χρώμα. Καλώς ορίσατε, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Βαθιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τον Ιούλιο, έτσι. Ήταν η αντιπροεδρία στη Βουλή. Παρ' όλα αυτά, κατά τα άλλα, τα είπατε όλα ολόκληρα. Σωστά, έτσι, όλα σωστά. Λοιπόν, είναι και η πλούσια. Ευχαριστώ πολύ για όλο τον εγκομιαστικό έτσι, πρόλογο. Μάλιστα. Είναι πλούσια η δράση του Μάριου Γεωργιάδη στην Βουλή και πλούσια η κοινωνική του δράση. Και πάμε λοιπόν στην πρώτη ερώτηση. Με σπουδές, εσείς κύριε Γεωργιάδη, χωρίς να είστε από το λεγόμενο πολιτικό τζάκι, πώς λοιπόν ο Μάριος Γεωργιάδης ανακατεύτηκε με την πολιτική? Δεν ξέρετε, κύριε Βαθιώτη, όταν έχεις την πολιτική μέσα στο σπίτι σου και στην ουσία μέσα στο DNA σου για πάνω από 3 δεκαετίες, γίνεται και βίωμά σου. Και πάντα είχα στο μυαλό μου ότι θα ήθελα μέσω των σπουδών μου, μέσω της προϋπηρεσίας μου, μέσω της εμπειρίας μου, να μπορέσω κι εγώ να βοηθήσω στα κοινά και να προσφέρω στη χώρα μου. Αυτός είναι και από τους κυριότερους λόγους που ασχολήθηκα με την πολιτική. Μάλιστα. Τώρα, τι σημαίνει για τον Μάριο Γεωργιάδη και ποια είναι η σχέση του με τον πρόεδρο, τον Βασίλη Λεβέντη? Εντάξει, ο πρόεδρος είναι γνωστό, είναι ο άνθρωπος ο οποίος με μεγάλωσε. Μπορεί να μην είναι ο βιολογικός μου πατέρας, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου έδωσε αρχές, ο άνθρωπος ο οποίος είναι μέντορας για εμένα. Είναι ίσως ο σημαντικότερος κρίκος αυτή τη στιγμή και σίγουρα ο σημαντικότερος κρίκος και ο σημαντικότερος άνθρωπος που έχω κοντά μου για την πολιτική μου πλέον πορεία. Μάλιστα. Είναι πραγματικά ένας μέντορας, ένας δάσκαλος και ένας άνθρωπος ο οποίος μου έχει φερθεί καλύτερα και από βιολογικός πατέρας. Μάλιστα. Το μεγαλύτερο όραμα του Μάριου Γεωργιάδη έχει πραγματοποιηθεί? Σαφέστατα όχι. Αν πούμε ότι πραγματοποιήθηκε το όραμά μου μέσα σε 3 χρόνια που είμαστε μέσα στη Βουλή, χωρίς να έχουμε καταφέρει, διότι δεν έχουμε την κοινοβουλευτική δύναμη να αλλάξουμε τα πράγματα όπως θέλουμε, δεν έχει ολοκληρωθεί. Θέλουμε μια καλύτερη Ελλάδα, μια Ελλάδα που οι νέοι να μην φεύγουν και να μένουν εδώ, μια Ελλάδα που θα είναι παράδειγμα και πρότυπο για όλη την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Κάτι προτούν πάρα πολλοί τηλεθεατές. Σε μια ανανέωση της Ένωσης Κεντρών, θα θέλατε να ηγηθείτε στην Ένωση Κεντρών, κύριε Μάριε Γεωργιάδη? Κύριε Βαθιώτη, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σε πάρα πολύ μακρινό μέλλον. Αυτή τη στιγμή ο ηγέτης μας και ο άνθρωπος ο οποίος είναι η Ένωση Κεντρών, ο Βασίλης Λεβέντης. Είμαστε δίπλα του, είμαι και εγώ δίπλα του, το στηρίζω. Έχει πάρα πολλά, είναι πολύ νέος. Πάντως, το 51 γεννηθής, έτσι. Είναι μόλις 67 ετών και έχει ακόμη, θα μπορούσα να πω, και μια γεμάτη δεκαετία να προσφέρει μέσα από την εμπειρία του και μέσα από τη θέση. Είναι κάτι πολύ πρώιμο να συζητάμε για κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή εστιαζόμαστε στην Ένωση Κεντρών να γίνει μεγαλύτερη, να γίνει πιο δυνατή, που με βάση αυτά που βλέπουμε καθημερινά, μεγαλώνουμε και ο κόσμος μας αγκαλιάζει όλο και περισσότερο. Πάντως, εγώ επειδή είμαι εκπαιδευτικός, κύριε Γεωργιάδη, και είμαι κοντά στην νεολαία, είστε φαν της νεολαίας, να ξέρετε. Αυτό είναι που θέλουμε κιόλας. Ένας νέος πολιτικός θέλει να φέρει την νεολαία κοντά, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του 45% που δεν ψηφίζει είναι νέοι άνθρωποι που απαξιώνουν το πολιτικό σύστημα και αρνούνται να πάνε να ψηφίζουν γιατί δεν εμπνέονται από κάποιον πολιτικό. Είναι ένας μεγάλος στόχος μου αυτός, να προσελκύσω τους ανθρώπους και να τους εμπνεύσω. Αυτοί που δεν θέλουν να ψηφίσουν, γιατί δεν έχουν βρει έναν άνθρωπο να μπορούν να εκφράζονται μέσω εκείνου, να μπορέσω να τους φέρω στην κάλπη και να μεγαλώσει η Ένωση Κεντρών μέσα από όλα. Μάλιστα. Αυτό και εγώ βέβαια μαζί τους. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάποιος μεταρρυθμιστής πολιτικός που έχει επηρεάσει τον Μάριο Γεωργιάδη? Υπάρχει. Η ιστορία της Ένωσης Κεντρών έχει πάρα πολύ μεγάλους πολιτικούς και μεταρρυθμιστές που στην ουσία έχουν συντελέσει τη δημιουργία της. Να υπενθυμίσω τον Γιώργο Μαύρο, να υπενθυμίσω τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Είναι άνθρωποι πραγματικά δημοκράτες και μεταρρυθμιστές. Και σίγουρα ο νεότερος εξ αυτών είναι ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος, αν του δοθεί η ευκαιρία
να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που έχει στο μυαλό του και σαν ένας κεντρών που έχουμε, σίγουρα θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα εμπνεύσει όλη την ελληνική κοινωνία. Μάλιστα. Το Σεπτέμβριο λοιπόν του 2018 η Ελλάδα βγαίνει από τα μνημόνια και θέλω να μου πείτε ποια θα είναι η πορεία του Έλληνα στην μεταμνημονιακή εποχή. Δεν βγαίνει από τα μνημόνια. Θα έχουμε μια πολύ σκληρή επιτροπία και πολύ σκληρή παρακολούθηση. Και το είπανε και από προχθές στην έκθεση και χθες από το Eurogroup αυτό βγαίνει, ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα που θα υπάρχουν από εδώ και πέρα, τα μέτρα τα οποία έχουν ψηφιστεί, περικοπές συντάξεων 1η-1η-19, μείωση του αφορολογήτου το 2020, το οποίο θα είναι έμεση περικοπή σύνταξης και μισθού, το ότι έχουμε τουλάχιστον μέχρι το 2060 3,5% πλεονάσμα, μιλάμε τώρα για τη δίμευση όλης της ακίνητης περιουσίας μας. Πάνω από 98 χρόνια θα υπάρχουν αυτή τη στιγμή όλη η δημόσια περιουσία μας, θα είναι μια βόμβα ορολογιακή που μπορεί να εκραγεί και ανά πάσα στιγμή να αρχίσουν να πουλάνε όλη την ιστορία μας. Και ήδη την πουλήσανε και προχθές. Μάλιστα. Τώρα κάτι άλλο. Τι σας ενώνει και τι σας χωρίζει με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία? Σας ενώνουν κάποια πράγματα? Το μόνο που θα έπρεπε να μας ενώνει θα είναι η χώρα. Και θα είναι το καλό αυτής της χώρας για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά και να ανασάνει ο Έλληνας πολίτης. Μας χωρίζουν πάρα πολλά. Μας χωρίζει ο τρόπος πολιτικής αυτών των κομμάτων, η αγάπη που έχουν για την εξουσία. Εμείς δεν θέλουμε ούτε πρωθυπουργικούς θόκους, ούτε υπουργικές καρέκλες, ούτε τίποτα. Αυτό που ζητάμε είναι να μπορέσουμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να βάλουμε πάνω τη χώρα από τις προσωπικές φιλοδοξίες και από τους εγωισμούς. Έχουν υπογράψει μνημόνια, έχουν κόψει συντάξεις, έχουν πει όλα τα ψέματα προεκλογικά για να μπορέσουν να αναλάβουν την κυβέρνηση. Και όλο αυτό έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες, πάνω από 40 χρόνια από την μεταπολίτευση και μετά. Μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι όποιος έχει έρθει έχει βασιστεί στα ψέματα. Μάλιστα. Τώρα κάτι άλλο. Άρα μας χωρίζουν πάρα πολλά. Μάλιστα. Τώρα κάτι άλλο σημαντικό. Αν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές η Ένωση Κεντρών είναι πάλι μέσα στη Βουλή, δεν υπάρχει λοιπόν αυτοδύναμη κυβέρνηση, με ποιες πολιτικές δυνάμεις θα συνεργαστείτε ώστε να γίνει κυβέρνηση? Κύριε Βαθιώτη, όπως σας είπα κιόλας, δεν έχουμε προτίμηση. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε δηλαδή με τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε με τον κύριο Τσίπρα. Έχουμε ένα πρόγραμμα σαν Ένωση Κεντρών. Έχουμε κάποια σημεία τα οποία είχαμε στείλει στον κύριο Τσίπρα και πιθανότατα να μην τα διάβασε καν. Αντίστοιχα, σημεία με πρόγραμμα θα στείλουμε και στον κύριο Μητσοτάκη, που όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις θα είναι ο επόμενος. Ο άνθρωπος και το κόμμα, η παράταξη που θα αγκαλιάσει τις θέσεις Ένωσης Κεντρών και θα έχει στόχο να γίνουν μεταρρυθμίσεις ουσιαστικές και να μοιραστούμε το πολιτικό κόστος για να πάει η χώρα μπροστά, εμείς θα δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνης, χωρίς πάλι, το επαναλαμβάνω, να βάλουμε στο τραπέζι και να ζητάμε υπουργεία και οτιδήποτε άλλο μπορεί να θέλουν κάποια κόμματα για να συγκυβερνήσουν. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, θα ήθελα να μου πείτε, εσείς που είστε ένας άνθρωπος της πολιτικής και καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή το δράμα που περνάει ο Έλληνας μέσα σε μια οικονομική συγκυρία, ποιο είναι το σχέδιο ακριβώς της Ένωσης Κεντρών στην αυριανή εποχή? Δεν ξαναδείτε. Είναι μεγάλη κουβέντα και θα προσπαθήσω μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα για την απάντηση αυτή να σας πω το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών και τι θα θέλαμε να κάνουμε. Το βασικότερο που πρέπει να γίνει είναι εξορθολογισμός στο δημόσιο. Δεν μπορεί να διονύζεις με διορισμούς τα ρουσφέτια του παρελθόντος και να μην κοιτάς να νοικοκυρέψεις το κράτος σου. Άρα το δημόσιο είναι κάτι το οποίο πρέπει πραγματικά να εξορθολογιστεί, να γίνει μια απογραφή, να γίνει ένας απολογισμός, να μπορέσουν να εντοπιστούν οι ανάγκες του δημοσίου, να γίνει η λεγόμενη κινητικότητα, γιατί υπάρχουν φορείς οι οποίοι υστερούν, γνωρίζετε και εσείς που ασχολείστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, υπάρχουν δήμοι οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν προσωπικό για να μπορέσουν να βγάλουν την καθημερινότητα και να εξυπηρετήσουν τον πολίτη, και υπάρχουν φορείς οι οποίοι πραγματικά έχουν ανθρώπους που είναι στο payroll αλλά δεν τους βλέπουν καθόλου. Άρα θα πρέπει να τους βρούμε όλους αυτούς και όποιος πολιτικός βγαίνει και λέει ότι δεν υπάρχει ανάγκη απομάκρυση δημοσίων υπαλλήλων, αυτός πραγματικά βασίζεται σε ψέματα και ο μόνος λόγος που το κάνει είναι γιατί θέλει την ψήφο τους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί και εσείς εργάζεστε σε έναν ιδιωτικό σταθμό, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν εργάζεται θα τον κρατήσει το αφεντικό, δεν θα τον κρατήσει. Ή θα προσπαθήσει να του βρει αντικείμενο εργασίας, θα τον απομακρύνει. Έτσι γίνεται και στο δημόσιο. Οι παραγωγικοί δημόσιοι υπάλληλοι θα επιβραβευτούν, διότι στις πλάτες αυτών κάποιοι άλλοι κάθονται στα σπίτια τους. Τους βολεμένους θα τους ξεβολέψει ενός κεντρών. Και έχουμε το πολιτικό
θάρρος να το πούμε, να αναλάβουμε και το πολιτικό κόστος, γιατί θέλουμε να νοικοκυρέψουμε τη χώρα. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε τη σήμερα ημέρα συντάξεις 2, 3 και 4 ταχυτήτων. Δεν γίνεται κάποιοι να παίρνουν 3 και 4.000 ευρώ σύνταξη ή πολλαπλές συντάξεις, τριπλές και τετραπλές που ενώνονται σε ένα τέτοιο ποσό και να υπάρχουν κάποιοι άλλοι που να παίρνουν συντάξεις πείνας των 300 ευρώ. Θα πρέπει να έχουμε ένα ανώτατο πλαφόν στα 1.500 ευρώ για τις συντάξεις, ώστε να μην κόψουμε από τους χαμηλούς συνταξιούχους και το υπόλοιπο που θα μείνει, αυτό το πλεόνασμα από την περικοπή των υψηλών συντάξεων, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα, μέχρι να ορθοποδήσει η οικονομία μας, να το εκμεταλλευτούμε έτσι ώστε να δώσουμε ανάσα στην ιδιωτική οικονομία, γιατί μόνο μέσω της ιδιωτικής οικονομίας αυτή η χώρα θα πάει μπροστά. Μάλιστα. Άλλωστε, έχετε δουλέψει εσείς στην ιδιωτική οικονομία και ξέρετε τα προβλήματα της ιδιωτικής οικονομίας. Σωστά. Και του κάθε ένας επαγγελματία που τα φέρνει βόλτα δύσκολα σε αυτή τη δεν δύσκολη μπορούμε οικονομική σχέση. Με αυτό το φορολογικό καθεστώς που υπάρχει αυτή τη στιγμή, με αυτό το εξωπραγματικό και απαράδεκτο 100% προκαταβολή φόρου για το μικρομεσαίο επιχειρηματία. Και 24% ΦΠΑ. Πέρα από το ΦΠΑ, γιατί το ΦΠΑ μπορείς να πεις ότι το αποδίδεις και γίνεται και ένας συμψηφισμός στο τέλος της ημέρας. Αλλά δεν μπορεί να δίνεις 100% προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά. Δεν μπορείς να προβλέψεις το τζίρο σου της επόμενης χρονιάς. Επειδή μία χρονιά πήγε καλά, η επόμενη θα πάει πάλι καλά. Ή επειδή μία χρονιά δεν πήγε καλά, η επόμενη μπορεί να πάει καλά. Μάλιστα. Έτσι μπαίνουν τα λουκέτα σε επιχειρήσεις. Σωστό. Κάτι άλλο τώρα. Και έτσι αυξάνεται και η ανεργία. Έτσι. Γιατί όταν κλείνει μια επιχείρηση, αυτόματα έχουμε ανέργους. Ανέργους. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στην ιδιωτική και οικονομία. Και ανεργία μεγάλη στο 20,5 αυτή την εποχή, έτσι. Ανεργία μεγάλη. Δεν είναι αυτός ο αριθμός. Αυτός είναι ο επίσημος αριθμός, αλλά θα πρέπει να υπολογίσουμε και την ελαστική μορφή εργασίας. Και δηλαδή, τους ανθρώπους, τους επιστήμονες που έχουν φύγει στο εξωτερικό, έτσι. 600.000. Είναι το δεύτερο που θα έλεγα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να λέμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει part-time 2, 3, 4 ώρες και παίρνει 200-300 ευρώ με ελαστική θέση εργασίας. Ότι μέσω του part-time ότι μειώνεται η ανεργία, εξακολουθεί να είναι περίπου άνεργος, γιατί το επίδομα ανεργίας είναι στα ίδια ποσά. Άρα πολλοί προτιμούν να μην πάνε να δουλέψουν part-time για να πάρουν το επίδομα ανέργου και να κάθονται στο σπίτι τους. Μάλιστα. Τώρα κάτι άλλο. Κάτι άλλο σημαντικό. Επηρεάζει την πορεία της Ένωσης Κεντρών η ανεξαρτητοποίηση των τριών συναδέλφων σας? Όχι, μεγαλώνουμε, κύριε Βαθιώτη, και μιλάω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Μεγαλώνουμε. Και ο λόγος που μεγαλώνουμε είναι γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει τι έχει συμβεί με αυτούς τους ανθρώπους. Στις εκλογές του 2015, οι περισσότεροι εκ των βουλευτών δεν τους γνωρίζαν. Έτσι. Καλός ή κακός. Ήταν άνθρωποι επιλογές του Προέδρου. Καλές ή κακές επιλογές του Προέδρου. Αυτό θα το δούμε, θα το φανεί στην πορεία. Δεν έκαναν κανένα αγώνα στις αξίες που έχει ενός κεντρών, στον αγώνα τον πολιετή του Προέδρου όλα αυτά τα χρόνια. Κάποιοι εν μία νυχτή γίνανε βουλευτές. Αυτοί οι άνθρωποι, κατ' εμέ, είναι αχάριστοι που δεν τον στήριξαν μέχρι τελευταία στιγμή. Και να διαφωνούσαν σε κάποια πράγματα που είχε σαν πολιτική ενός κεντρών ή που οι ίδιοι θέλαν να περάσουν, ο Πρόεδρος, η πόρτα του ήταν πάντα ανοιχτή, να έρθουν και να μοιραστούν τους προβληματισμούς. Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν το κάνανε και να είστε σίγουρος ότι στις επόμενες εκλογές κανένας από τους τρεις που φύγανε δεν θα είναι μέσα στην Ελληνική Βουλή. Μάλιστα. Πάμε σε κάτι άλλο. Αν σας ανησυχούν τα γκάλοπ που βγαίνουν στην επιφάνεια, ένα δεύτερο ερώτημα, ποιο θα είναι το σύνθημά σας στις επόμενες βουλευτικές εκλογές και αν βλέπετε εκλογές μέσα στο 2018. Λοιπόν, θα συνδέσω με την προηγούμενη ερώτηση, με την αποχώρηση των βουλευτών και τα γκάλοπ, αυτό που λέτε. Γιατί εμείς βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ένα ποσοστό κοντά στο 3%, δηλαδή είναι δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν μας έχουν στη Βουλή, αλλά δεν βάζουν την αναγωγή. Γιατί έτσι και βάλετε την αναγωγή, όλες οι δημοσκοπήσεις μας έχουν μέσα στη Βουλή. Είναι το τρίκ που κάνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες, ώστε να δείξουν ότι κάποια κόμματα είναι εκτός. Λοιπόν, η Ένωση Κεντρών, αυτό που βλέπουμε έξω, γιατί λέτε εσείς για τις αποχωρήσεις, εγώ θα σας πω ότι αυτό που βλέπουμε έξω και αυτό που βλέπουμε από τις δικές μας εσωτερικές δημοσκοπήσεις, είναι ότι μεγαλώνουμε και τα ποσοστά μας θα αποτελέσουν έκπληξη στις επόμενες εκλογές για το πόσο μεγάλα θα είναι σε σχέση με αυτό που υπολογίζουν οι δημοσκόποι. Μεγαλώνουμε, έρχονται νέοι άνθρωποι καθημερινά, ο κόσμος που βγαίνει, ο πρόεδρος γυρίζει και οργώνει όλη την Ελλάδα, τώρα είναι στη Λάρισα. Όλος ο κόσμος όποτε τον βλέπει τον αγκαλιάζει. Δεν είναι τυχαίο που όποτε βγαίνω και κυκλοφορώ μαζί του και δεν τρέπεται ο κόσμος να το πει, γιατί βλέπουμε τι γίνεται με τους άλλους πολιτικούς. Όλοι πηγαίνουν και τον αγκαλιάζουν. Αν δούμε 1000 άτομα, θα υπάρξουν 2, 3, 5, να σας πω, οι οποίοι θα του πούν μπράβο, πρόεδρε, συνέχισε και θα αρχίσουν να πούνε κάτι ότι ναι, θα μας κόψει τη σύνταξη ή οποιοδήποτε παράπονο έχουν.
Η Ένωση Κεντρών μεγαλώνει. Το τρίτο σκέλος. Εκλογές το 18. Σύνθημα, τώρα το σύνθημα που είπατε για την Ένωση Κεντρών είναι πάρα πολύ νωρίς να καθόμαστε να πούμε για το ποιο θα είναι το σύνθημά μας. Το σύνθημά μας γενικότερα είναι ένα. Η χώρα πάνω από την προσωπική φιλοδοξία. Το καλύτερο που πρέπει να κάνουμε για συνένεση, συνεργασία με όλα τα κόμματα, να βάλουμε τη χώρα πάνω από όλους. Και αν βλέπουμε εκλογές το 2018. Το 2018, κύριε Βαθιώτη, μέχρι τώρα εγώ θα μπορούσα να σας πω ότι υπήρχε ένα σενάριο εκλογών. Μειώνεται αυτό. Αν μου λέγατε πού θα πόνταρα όλα τα λεφτά μου, θα τα πήγαινα στο Μάιο του 19. Μάιο του 19. Δεν περιμένω ούτε καν τον Οκτώβριο, όπως λένε. Αλλά βέβαια με τον Τσίπρα που έχουμε μπλέξει, συγγνώμη που θα το πω και το λέω και έτσι, είναι απρόβλεπτος. Γιατί να υπενθυμίσω ότι τον Ιούλιο του 2015 υπογράψαν το μνημόνιο και είπαν δώστε μου την εμπιστοσύνη για να μπορέσει η χώρα να προχωρήσει μπροστά, και με το που υπογράφηκε το τρίτο μνημόνιο προκήρυξε εκλογές. Άρα δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε ένα τέτοιο άνθρωπο. Μάλιστα. Τώρα πάμε να ανοίξουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο, σκοπιανό, πολλές οι διαπραγματεύσεις, πολλές οι ονομασίες. Τελικά επικράτησε το Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Υπογράφτηκε ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ζάεφ 17 Ιουνίου στις Πρέσπες. Θέλω να πείτε λοιπόν αν κέρδισε ή έχασε η Ελλάδα από αυτή τη συμφωνία, γιατί αυτή η διαπραγμάτευση διήρκησε 24 χρόνια ολόκληρα και ο διαπραγματευτής, ο Μάθιου Νίμιτς, ήταν νέος και γέρασε. Κύριε Βαθιώτη, ξεκινά από το τελευταίο. Το 24, 25, 26 χρόνια δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Τι σημαίνει, κουραστήκαμε? Πάνω από 40 χρόνια κρατάει το Κυπριακό. Ισραήλ και Παλαιστίνη είναι σε εμπόλεμη κατάσταση για να διεκδικήσουν τα συμφέροντά τους. 400 χρόνια ήμασταν υπό τον τουρκικό ζυγό και κάναμε υπομονή. Τι σημαίνει 25 χρόνια? Αυτό είναι μια δικαιολογία, ότι επιτέλους να τελειώνουμε. Λοιπόν, η ουσία είναι μία. Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή με το θέμα των Σκοπίων είναι ότι ξεπουλήσαμε τα πάντα, την ιστορία μας, το όνομα, τον πολιτισμό μας, τους δώσαμε εθνότητα, τους δώσαμε γλώσσα και δεν πήραμε εμείς τίποτα πέρα από αυτό που πουλάνε, που λένε ότι πήραμε την ειρήνη στα Βαλκάνια. Την ειρήνη την είχαμε στα Βαλκάνια. Οι Σκοπιανοί γεγόντουσαν, όχι εμείς. Εμείς αυτό που θα μπορούσαμε να τους δώσουμε είναι την είσοδο τους στο ΝΑΤΟ, την είσοδο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικά ανταλλάγματα, να μπορέσουμε να στείλουμε επενδυτές, γιατί σίγουρα και εκεί είναι πιο προσφορό το έδαφος, λόγω ότι η φορολογία είναι διαφορετική από τη δική μας. Άρα κάποιος επενδυτής εκεί θα μπορούσε να πάει και να επενδύσει. Να τους δώσουμε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για να μπορούν να έχουν μια εμπορική συναλλαγή και εκείνη και εκμετάλλευση. Είναι πολλαπλά τα ωφέλη. Και ένα πράγμα ζητάγαμε. Το όνομα. Εκείνοι θέλανε όλα αυτά και το όνομα. Μάλιστα. Και βρέθηκε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Κοτζιά που τους τα έδωσε. Μάλιστα. Τώρα κάτι άλλο. Έπραξε σωστά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την πρόταση δυσπιστίας? Το αν έπραξε σωστά ή όχι θα αποδειχθεί στο μέλλον. Έκανε αυτό που όφιλε να κάνει. Δηλαδή να δείξει προς τα έξω, γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο κύριος Μητσοτάκης πριν τα συλλαλητήρια το έδινε το όνομα Μακεδονία. Ξαφνικά μετά τα συλλαλητήρια άλλαξε ρότα. Άρα έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει για να σώσει κάποιες ψήφους που έχανε, κυρίως για τη Βόρεια Ελλάδα. Ήξερε εκ το αποτελέσματος ότι δεν πρόκειται να πέσει η κυβέρνηση, ήταν ένα επικοινωνιακό τρίκ. Είμαστε το μόνο δημοκρατικό κόμμα φιλοευρωπαϊκό το οποίο είχε την πιο σταθερή άποψη και την πιο ξεκάθαρη θέση από την πρώτη μέρα μέχρι και τώρα. Όταν θα έρθει μέσα στη Βουλή όμως, θέλω να μας πει ο κ. Μητσοτάκης την συμφωνία θα την ψηφίσει ή όχι. Γιατί οι πιέσεις που δέχεται από τους έξω θα είναι πολύ μεγάλες και είναι ήδη πολύ μεγάλες. Ας κάνουμε λίγο υπομονή και να δούμε και τη στάση της Νέας Δημοκρατίας τι θα κάνει όταν θα έρθει στη Βουλή να ψηφιστεί η συμφωνία αυτή. Μάλιστα. Τώρα, ας δούμε κάποιες φωτογραφίες που μας στείλανε φίλοι της εκπομπής και φίλοι της εκπομπής από τα κινήματα αλληλεγγύης, για να δούμε την παρουσία μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή του Μάριου Γεωργιάδη. Ας τη ζούμε και σχολιάσουμε. Φαντάζομαι εδώ, κύριε Γεωργιάδη, του κινήματος αλλαγής, είμαστε εδώ πέρα. Είπατε φίλοι του κινήματος αλλαγής, δεν έχουμε. Όχι, η πρώτη φωτογραφία είναι από την πρώτη μου ομιλία στο βήμα της Βουλής. Μάλιστα. Το άγχος μεγάλο. Ένωση Κεντρών. Εδώ πέρα λοιπόν. Εδώ είμαι με τον πρόεδρο στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, με τον πρόεδρο, έτσι. Που ήμασταν. Σέλφινγκ είναι αυτή, έτσι. Σέλφινγκ. Σέλφι. Είμαστε νέοι άνθρωποι. Κοντά.
Εδώ, είμαστε με τον κύριο Νταλάρα στην Ουκρανία, όπου έγινε μια γιορτή για την ομογενεία της Ουκρανίας. Των Ελλήνων στην Ουκρανία, με τη φιλική εταιρεία που έχει ο κύριος το Ίδρυμα Μπούμπουρα και πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ τους Έλληνες ομογενείς στη χώρα. Πολύ σωστή. Εδώ τώρα Είναι στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών. Αυτό είναι το πρώτο οικονομικό φόρουμ. Ήμουνα μέλος. Είχα συμμετάσχει και στο δεύτερο που έγινε φέτος. Διαρκείς και αδιάκοπες ομιλίες του Μάριου Γιουργιάδη, έτσι. Προσπαθώ να είμαι παντού για να μπορέσουμε να δείχνουμε και το έργο της Ένωσης Κεντρών, αλλά και να είμαστε κοντά στα γεγονότα που διαδραματίζονται. Μάλιστα. Ας δούμε κάτι άλλο. Εδώ είμαι με τον αριστερά, όπως βλέπουμε τη φωτογραφία, είναι ο κύριος Ζουρτέλη και δεξιά ο κύριος Μπαϊρού. Είναι οι δύο πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος και σε μια συνέλευση. Αντιπρόεδρος είναι... στη μέση. Αντιπρόεδρος έτσι, στη μέση, ο Μάριος Γιουργιάδης. Προέδρους. Αυτό είναι από ένα. Είναι η πρώτη φορά από ένα που η Ένωση. Που κάναμε στη Ρώμη. Είναι η πρώτη φορά, κύριε Γιουργιάδη, που η Ένωση Κεντρών έχει αντιπρόσωπο μέσα σε Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα, έτσι. Ναι, γιατί πλέον τώρα που μπήκαμε στη Βουλή. Και μάλιστα με την πρώτη και αντιπρόεδρος. Και τα βλέμματα. Τιμή μου αυτό που λέτε, αλλά ναι, όντως. Επειδή εκφράζουμε τη δημοκρατία, μας στέλνουν κοντά και επειδή η Ελλάδα είναι και η χώρα η οποία ιδρύθηκε η δημοκρατία, όπως ξέρουμε εδώ. Εδώ τώρα βλέπουμε κατάθεση Στεφάνων. Εδώ είναι κατάθεση Στεφάνων, είναι πάρα πολύ σημαντική στιγμή γιατί εκπροσώπησα τη Βουλή των Ελλήνων στις εκδηλώσεις της Μόρφου. Είναι στην Κύπρο, στα κατεχόμενα της Μόρφου που καταθέσαμε το στεφάνι μας. Μάλιστα. Δεν ξεχνάμε τι συνέβη εκείνη την εποχή. Εδώ είναι από δραστηριότητες εδώ είστε με μέσα, φίλους. Φωτογραφία. Εγώ είμαι κάτω δεξιά με το νούμερο 8. Α, κάτω δεξιά με το νούμερο 8. Με ο δεύτερος από δεξιά. Είναι η ομάδα σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα που συμμετάσχουμε, η New World Fix, και παίζουμε έτσι μπάσκετ για να περνάμε και λίγο χαλαρά. Μάλιστα. Να αθλούμαστε και λίγο. Να αθλούμαστε. Και εδώ τώρα. Στρατός. Έτσι. Έχω πάει φαντάρος. Απόδειξη. Απόδειξη. Γιατί κάποιοι, υπάρχουν πολλοί πολιτικοί οι οποίοι δεν έχουν πάει φαντάρι. Μάλιστα. Τουλάχιστον εδώ είναι από το πυροβολικό, από τη Θήβα, από το στρατόπεδο κατάταξης. Μάλιστα. Το 95. Πολύ σημαντική στιγμή με αναμνήσεις. Σίγουρα. Αυτή είναι η αναμνηστική φωτογραφία τη τελευταία τάξη του Λυκείου, τρίτη Λυκείου. Γάμα Λυκείου, έτσι. Δεύτερη σειρά με την αριστερή μπλούζα, αριστερά είμαι εγώ, τρίτος. Μάλιστα. Με τους συμμαθητές, με τους οποίους αρκετούς από αυτούς έχω επαφή ακόμη. Κάναμε εδώ είμαστε, σε ποια περιοχή είμαστε εδώ πέρα, στη Νέα Σμύρνη. Νέα Σμύρνη. Είναι στο τρίτο λύκειο Νέα Σμύρνη, στο κολυμβητήριο επάνω, δίπλα. Μάλιστα. Από το Πανιωνίου, το κλειστό του μπάσκετ. Μάλιστα. Πολύ σημαντική στιγμή. Εδώ τώρα, Χίλαρη Κλίντον, σέλφινγκ πάλι. Σέλφινγκ, ναι. Έτσι. Είχαμε καταφέρει να πάμε στην Αμερική και να στηρίξουμε την Χίλαρη Κλίντον στον προεκλογικό της αγώνα. Άλλωστε, ναι, με το Δημοκρατικό Κόμμα η Κλίντον. Λόγω του Δημοκρατικού Κόμματος. Στηρίξαμε και εμείς, καταφέραμε και είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί της. Μάλιστα. Εδώ τώρα παρέλαση. Είμαστε πρώτο στη γωνία όπως με βλέπετε. Πρώτο στη γωνία. Δημοτικό, δεν ήμουν από τους ψηλότερους. Ναι. Δημοτικό, Δημοτικό είναι εδώ. Δεν ήμουν από τους ψηλότερους. Ακολουθούν και άλλοι. 28 αλλά... Οκτωβρίου λέει πίσω. 28 Οκτωβρίου. Μάλιστα. 28 Οκτωβρίου. Πολυκατοικίες. Σε όλες τις. Άλλη εποχή, αξέχαστες στιγμές. Εδώ είναι στην Ομήρου. Ήταν στη Νέα Σμύρνη, κάναμε. Που τώρα γίνεται ανάπλαση εκεί στην Ομήρου. Γίνεται ανάπλαση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γενικότερα έχει γίνει ανάπλαση και στην πλατεία της Νέας Σμύρνης και έχει γίνει πάρα πολύ όμορφη. Δηλαδή, κάποτε η πλατεία είχε δύο δρόμους δεξιά και αριστερά, τώρα έχει πεζοδρομηθεί όλη. Όλοι. Και μπορούν πραγματικά τα παιδάκια, δεν φοβάσαι να πας με ποδήλατα, με πατίνια, να προχωρήσεις με τα παιδιά σου και να είσαι. Εδώ λοιπόν, Ομήρου, και εδώ πέρα είμαστε. Ορκομοσία. Βουλή. Είναι η μέρα της ορκομοσίας. Στη Βουλή. Η πρώτη μέρα, έτσι, η πρώτη μέσα μέρα στη Βουλή. Δεν είναι η πρώτη μέρα μέσα στη Βουλή, αλλά είναι η μέρα της ορκομοσίας. Της ορκομοσίας. Μάλιστα. Πολύ σημαντική στιγμή. Και εδώ πέρα... Εδώ είναι στην Πορτογαλία. Πορτογαλία. Κάτι που αγαπώ είναι και το σερφ. Όποτε βρίσκω ευκαιρία... Σερφινγκ, έχω λοιπόν, να πω, έτσι. Ναι, μόνο με σανίδα, χωρίς πανί. Είναι αυτό που λέμε, κυνήγα στο και κύμα, να είσαι λίγο... Και επένδυση βλέπω εκεί πέρα. Δεν ρισκάρεις να κάνεις κάτι διαφορετικά. Και εδώ ο Πατριάρχης μας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα, είναι συγκίνηση για μένα το ότι είμαι συγγενής του. Είναι πρώτος ξάδερφος του βιολογικού μου πατέρα. Δεν το επικοινωνώ πάρα πολύ αυτό. Αυτό το ακούμε πρώτη φορά. Εγώ το ακούω πρώτη φορά αυτό. Έτσι. Δεν υπάρχει λόγος να το λέμε συνέχεια γιατί δεν μ' αρέσει εγώ να εκμεταλλεύομαι μια συγγένεια με ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο για να αναδειχτώ εγώ. Ήταν
Ήρθε τώρα τις τελευταίες μέρες που ήρθε πριν από μια εβδομάδα περίπου. Κύριος Βαρθολομαίος, έτσι. Ναι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης. Και πήγα και τον επισκέφτηκα στο δωμάτιό του που διέμενε στη Μεγάλη Βρετάνια και βγάλαμε και μια φωτογραφία. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση, πάρα πολύ διαχρονική επικοινωνία. Δεν ήξερα και τον βαθμό συγγένειας, να είμαι ειλικρινής. Ο πατέρας του με τον δικό μου παππού αδέρφια. Από Μάλιστα. την Ήβρο είναι η καταγωγή του παππού μου. Μάλιστα. Κανονικά το επώνυμό μου θα ήταν Αρχοντώνης, όπως είναι και του Πατριάρχη. Φεύγοντας από την Ήβρο τότε, κατά διοκόμενη και ο παππούς μου και αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, άλλαξε το όνομά του και το έκανε Γεωργιάδης. Μάλιστα. Εδώ τώρα είμαστε... Μαραθώνιος, πέρσι. Μαραθώνιος, έτσι. Και στήριξα μάλιστα το παράρτημα της αποθεραπείας και αποκατάστασης των παιδιών με αναπηρία Βούλας, το πρώην ΠΙΚΠΑ. Και έτρεξα, το έγραψα και στη φανέλα και πήγα και τους... θεωρώ ότι είναι σημαντικό να στηρίζεις ευπαθείς ομάδες. Πολύ σωστό. Μάλιστα. Και εδώ τώρα με τον πατέρα Αντώνιο. Έτσι. Εδώ με τον πατέρα Αντώνιο ήταν σε μια... Μετά από αγώνα τίγμα. Βλέπω, έτσι. Εδώ, όπως βλέπετε, και η φανέλα έχει της Βουλής των Ελλήνων. Φιλανθρωπικός αγώνας. Έχει φιλανθρωπικός αγώνας με την Κιβωτό και ήμασταν τέσσερις ομάδες, κάναμε ένα τουρνουά. Και ο Σωτήρης ο Γεωργίου, ο δημοσιογράφος από το Sport 24, που είναι πολύ φίλος. Γενικότερα η Βουλή των Ελλήνων έχει μια ομάδα μπάσκετ και κάνουμε πάρα πολλούς φιλανθρωπικούς αγώνες. Έχουμε κάνει και για τον Πρωτέα Βούλας, για να ενισχύσουμε, πάλι ενισχύσαμε το ΠΙΚΠΑ οικονομικά αυτή τη φορά. Μάλιστα. Και είμαστε κοντά στους ανθρώπους και κάνουμε και αυτό που μας αρέσει, το χόμπι μας, το εκμεταλλευόμαστε σε εισαγωγικά για να μπορέσουμε να προσφέρουμε και λίγα χαμόγελα. Ωραία. Και πάμε λοιπόν τώρα στη τελευταία ερώτηση που είναι η εξής. Εκλογές λοιπόν δεν βλέπουμε μέσα στο 2018. Θέλω να μου πείτε, όποτε και αν γίνουν εκλογές, ποιο είναι το επόμενο πολιτικό βήμα του Μάριο Γεωργιάδη? Η συνέχεια, σαφέστατα. Αυτή τη στιγμή είμαι εκλεγμένος βουλευτής στην Αλφα Αθήνας. Είναι η περιφέρεια την οποία θα στηρίξω και θα συνεχίσω να στηρίζω. Βλέπω τους φορείς, βλέπω την τοπική αυτοδιοίκηση, βλέπω τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικά ανάγκη, περπατάω στους δρόμους, προσπαθώ να βοηθήσω κι εγώ και να συμβάλλω μέσω της θεσμικής θέσης που έχω για τα προβλήματά τους. Όσο μεγαλύτερη γίνουμε σαν Ένωση Κεντρών, τόσο μεγαλύτερη βοήθεια θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στους Έλληνες πολίτες και όχι μόνο στους κατοίκους της Αθήνας που είμαι εγώ. Σαν βουλευτή, σαν του εκπροσωπώ, σαν βουλευτή Ένωση Κεντρών στην περιφέρεια, στην Αλφα Περιφέρεια της Αθήνας. Σε όλη την Ελλάδα θέλουμε να προσφέρουμε και αυτό είναι το όραμά μας. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Γεωργιάδη, για τη σημερινή απόψινη παρουσία σας εδώ στο τηλεοπτικό κανάλι Χαρακτηρίδη και να ευχηθώ τα καλύτερα σε εσάς. Και όποτε θέλετε, το γνωρίζετε ότι είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα, στο δεύτερο μέρος εκπομπής, είχαμε έναν νέο άνθρωπο με νέες ιδέες και νέα οράματα για τους ανθρώπους που περνούν δύσκολα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, τον βουλευτή της Ένωσης Κεντρών στην Αλφα Αθηνών, τον Μάριο Γεωργιάδη. Ευχόμαστε τα οράματά του να είναι οράματα και των συμπολιτών μας. Μην ξεχνάμε την άλλη εκπομπή, την εκπομπή Δήμοι σε δράση, να αναδείξουμε δήμους, έργα, πράξεις και οράματα. Ραντεβού λοιπόν την Κυριακή το βράδυ στις 10.30. Καλό σας βράδυ.